Κάμπερλε στο πλάγιο, βγάζει σέντρα για τον Σακουζάνα στην περιοχή. Έχει το χέρι, κάνει ένα δυνατό σουτ και είναι το 0-1. Η Ελβετία ανοίγουν το σκορ στο 8. Έχει χώρο του Σουνίδη και βγάζει για τον Μαχλάμε στην περιοχή που κλείνεται και παίζει για τον Τσάρτα δίπλα. Πέρασε ο Τσάρτα πάνω στη γραμμή, θέλει να πλασάρει ευκαιρία. Ο Γκάγκερ διώχνει και ο Ζούμπερ Μπίλερ μπλοκάρει. Αποστολάκη. Τσαλουχίδης κάνει ένα καλό σουτ, λίγο out, καλή ευκαιρία στο 31. Είναι ο Τσάρτας, είναι ο Φραντζέσκος, είναι και ο Αποστολάκης λίγο πιο πίσω, δεκάτο χτυπήσει ο Φραντζέσκος απευθείας. Καλή απόκρουση κόρνερ του Ζούμπερ Μπίλερ. Είναι ο Κωσής, είναι ο Νόμπιας, είναι και ο Αποστολάκης που θα σουτάρει τελικά το φάουλ απευθείας. Εξ επαφής 1-1, εσωφαρίζει ο Βρίζας στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης. Κόλλερ, δεύτερο σουτ, δοκάρει και out, ευκαιρία για τους Ελβετούς ένα λεπτό μετά την εσωφάριση. Ο Αποστολάκης και έχει χώρο και θα κάνει ένα περίεργο σουτ, λίγο out, καλή ευκαιρία. Παίκτες από τα παιχνίδια αυτά αποκτούν εμπειρίες. Και αυτό που θέλω περισσότερο είναι η ομοιογένεια που πρέπει να τους διακρίνει. Ο δικός μας στόχος είναι το παιχνίδι με τη Ρωσία. Αυτό κοιτάμε και θα προσπαθήσουμε εκεί να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να κερδίσουμε. Εγώ προσπαθώ σε κάθε παιχνίδι να παίζω καλά. Τώρα αν έμεινα ικανοποιημένος, θα το πει ο προπονητής μου και εσείς. Ικανοποιημένος από τον αγώνα και την ομάδα του, δήλωσε ο Άγγλος τεχνικός των Λεβιτών, Ρόι Χάξτον, ο οποίος ξεχώρισε από την ελληνική ομάδα τους Αποστολάκη, Νιόπια, Μαχλά και Τσαλουχίδη.